σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και όπως όλα δείχνουν και οι εκτιμήσεις, εσείς βεβαίως θα μας το πείτε, έχει να κάνει με το φαινόμενο της πλατφόρμας Airbnb. Και δεν βρίσκουμε πλέον σπίτια να νοικιάσουμε, αλλά και τα ελάχιστα που έχουν μείνει είναι σε πολύ ψηλά ενοικία. Λοιπόν, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει στο χώρο μας περίπου 4 χρόνια. Mm-hmm. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι πλέον πολύ διαδεδομένο. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή στις πλατφόρμες βεριχόμενες μισθώσεις υπάρχουν περίπου γύρω στις 70.000 ακίνητα εγγεγραμμένα, εκ των οποίων περίπου τα 9.000 ακίνητα είναι στο νομό Αττικής. Μάλιστα. Το θέμα ποιο είναι, ότι παρατηρείται που πραγματικά μια αύξηση των μισθωμάτων ακόμα και 30% σε συγκεκριμένες περιοχές. Και 30%. Ανάλογα τις περιοχές, σε συγκεκριμένες περιοχές. Ενώ η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων το τελευταίο έτος, το 2019, είναι περίπου στο 8,5%. Το 30% που ανέφερα προηγουμένως είναι για περιοχές που υπάρχει έντονα το φαινόμενο βαριχόμενης μισθώσεως και είναι πολύ λίγα τα ακίνητα. Όπως αυτή τη στιγμή στα Χανιά, το 90% των ακινήτων που είναι προς μίσθωση, το 90% έχουν εγγραφεί σε πλατφόρμα βαριχόμενης μισθώσεως. Άρα είναι πολύ λίγα τα ακίνητα που διατίθενται πλέον σε παραδοσιακές μισθώσεις. Μάλιστα. Και για τους φοιτητές, φαντάζομαι θα υπάρχει πολύ μεγάλο πλέον πρόβλημα φέτος. Είναι ένα πρόβλημα από το οποίο το συναντάμε τα τελευταία 2 χρόνια. Στα Χανιά συγκεκριμένα δεν είναι λίγες περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ενοικιάζουν τα ακινήτα από τον Οκτώβριο μήνα έως και τον Μάιο, λέγοντας στο φοιτητή ότι το Μάιο πρέπει να ρίξει το συμβόλαιό του, διότι ο ιδιοκτήτης το επόμενο τετράμινο, που είναι η τουριστική σεζόν, το διαθέτει μέσω βαριχόμενης μισθώσεως σε συγκεκριμένες γνωστές πλατφόρμες. Μάλιστα, και δεν είναι μόνο φοιτητές, και εκπαιδευτικοί και γιατροί και πάρα πολλοί. Έχουμε έντονο φαινόμενο και η Σαντορίνη, αυτό το φαινόμενο, στην Κέρκυρα, στην Αθήνα πολλές φορές. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο φαινόμενο πάλι. Γενικά να πούμε το εξής. Ενώ το φαινόμενο βαριχόμενης μισθώσεως αυξάνεται συνεχώς, μέρα με την ημέρα, βλέπουμε ότι εγγράφονται καινούργια ακίνητα στις πλατφόρμες βαριχόμενης μισθώσεως. Αυτό παρατηρούμε είναι το εξής. Τα εισοδήματα από την βαριχόμενη μίσθωση όσον αφορά τους ιδιοκτήτες μειώνονται. Να τονίσουμε ότι έχουν μειωθεί ακόμα και 25%. Τα εισοδήματα στις καλές περιοχές της βαριχόμενης μίσθωσης, όπως είναι η Ακρόπολη. Αυτό που το αποδίδετε, κουκάκι και τα λοιπά. Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Το αποδίδουμε στο εξής. Όταν κάποτε συζητούσαμε όλοι μας ότι αυτή τη στιγμή στην Ακρόπολη είχαμε το 2018 200 ακίνητα γεγραμμένα στις βαριχόμενες μισθώσεις και πλέον το Μάιο του 2019 έχουμε 307 ακίνητα, είναι εντελώς λογικό, διότι έχουμε μεγάλη προσφορά ακίνητης περιουσίας μέσω βαριχόμενης μισθώσεως. Η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ μεγάλη. Το να βγει κάποιος πρώτος στις αναζητήσεις στις συγκεκριμένες πλατφόρμες πρέπει να έχει πολύ φτηνότερη τιμή. Μάλιστα. Άρα οι ιδιοκτήτες μεταξύ τους, για να έχουν καλύτερα μπούκι, μεγαλύτερες πληρότητες, μπαίνουν σε διαδικασία και ρίχνουν τις τιμές. Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό παρατηρούμε ότι υπάρχει μείωση των εισοδημάτων. Και να τονίσουμε το εξής, ότι πολλοί ιδιοκτήτες πλέον μετά το πέρας της καλοκαιρινής σεζόν, δηλαδή Σεπτέμβρη με Οκτώβρη πλέον, θα δούμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες στις καλές περιοχές της βαριχόμενης μισθώσεως θα επιστρέψουν πλέον ή σκέφτονται να επιστρέψουν πλέον στις παραδοσιακές μισθώσεις. Διότι το εισόδημα πλέον δεν είναι τόσο πολύ δελεαστικό όπως το παρελθόν. Ήδη ασχολούνται πάρα πολύ με τα συγκεκριμένα κίνητα, το να μπουν στη διαδικασία να ανοιγοκλίνουν τις πόρτες ό,τι ώρα έρθει τουρίστας, να μπουν στη διαδικασία να καθαρίζουν ήδη το ακίνητο συγκεκριμένο, και βλέπουν ότι πλέον μπορεί να μην συμφέρει. Οπότε λέτε ότι ξεφούσκωσε αυτό το φαινόμενο, να το πω έτσι, του Airbnb. Μπαίνει στη σωστή γραμμή. Εμείς θα πούμε ότι μπαίνει στη σωστή γραμμή. Διότι αυτό που δυστυχώς στη χώρα μας βλέπουμε συνεχώς είναι το εξής. Όταν κάποιος ξεκινάει μια συγκεκριμένη εργασία και βλέπουμε ότι υπάρχει κέρδος, τάχιστα βλέπουμε ότι όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν το συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος που γίνει στην ελληνική οικονομία, διότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά βοήθησε στις αρχές πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων να βγάλουν τα έξοδα διατήρησης ακίνησης περιουσίας τους, βοήθησε πολλούς ανθρώπους που ήταν άνεργοι να έχουν μια απασχόληση και να έχουν ένα εισόδημα. Απλά αυτό το φαινόμενο ξέφυγε πλέον, ξεφύγει αυτή τη στιγμή και πήγαν σε διαδικασίες σε διάφορες εταιρείες διαχείρισης ακίνησης περιουσίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και έλεγχος. Πρώτα απ' όλα θα πούμε το εξής. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από το 2018 είχε πει ότι θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, ένα λογισμικό, το οποίο θα σκανάρει όλες τις πλατφόρμες βαριχόμενης μισθώσεως, ώστε να βρει και να δει ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν δηλώσει τα κινητά τους στο Μητρό, που ήταν υποχρεωμένοι μέχρι τον Εύρο του 2018 και συνεχίζουν να έχουν αυτές τις μαύρες μισθώσεις που λέμε, και ποιοι είναι αυτοί που παρεμβαίνουν και παραβαίνουν την νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να ανοίγεις και να κλείνεις το συγκεκριμένο ακίνητο στον τουρίστα, δεν πρέπει να προσφέρεις άλλες υπηρεσίες εκτός από το πρίσιμο των
τις πετσέτες, τα σεντόνια, όταν μπει ο τουρίστας και όταν φύγει ο τουρίστας, και όχι σε καθημερινή βάση. Γιατί αυτό θεωρείται επαγγελματική δραστηριότητα και υπόκειται ΦΠΑ. Του τσίμπησε αυτή τη στιγμή η Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχει βρει πλέον 20.000 ακίνητα από τα οποία είναι μη εγγεγραμμένες στο Μητρό της Ανεξάρτητης Αρχής και πλέον έχω τα λαβασάκια με το πρόστιμο που είναι περίπου 5.000 ευρώ ανά αφημί. Ενώ υπάρχουν και οι διάφορες λογικές που είναι στη διαδικασία το πώς μπορούν να περιορίσουν το φαινόμενο της βιαχρονίας μίσθωσης στη χώρα, όπως το να μπει ένα όριο έως 2 ακίνητα ένα φορολογικό μητρό δικαιούχου εισοδήματος, όπως να μην, να μην επιτρέπεται η μίσθωση του ακινήτου για περισσότερες από 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, καθώς και για μίσθωση ακινήτου για περισσότερες από 90 ημέρες τα εισοδήματα να μην ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ ένα έτος. Προσπαθούν να περιορίσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο που έχει δημιουργήσει και προβλήματα. Να μπει ένα πλαίσιο ένα όριο γενικότερα. Αυτό, ναι. Να πούμε κάτι όμως. Όταν πρόκειται για ακίνητα που είναι σε τουριστικούς προορισμούς, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Διότι οι άνθρωποι που επιλέγουν την βραχυχρόνια μίσθωση είναι αυτοί που έχουν στο μυαλό τους τη συγκεκριμένη λογική. Έχουν συγκεκριμένα μπάτζετ να χαλάσουν στη χώρα μας, η διαμονή τους, και πολλές φορές λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης βρέθηκαν στη χώρα μας. Μάλιστα. Ως ένα νέο προορισμό. Άρα θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε μια οριζόντια σκέψη όσον αφορά την βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά πρέπει να το δούμε με τοπικά χαρακτηριστικά και πώς εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία. Διότι υπάρχει και αντίπαλα όχθη που λέει ότι πολλές περιοχές της Αθήνας, πολλές γειτονιές της Αθήνας, είδαμε να αναπτύσσονται οικονομικά, να δημιουργούνται μπακάλικα, να δημιουργούνται στεγνοτήρια, να δημιουργούνται καθαριστήρια, να δημιουργούνται νέες καφετέρειες. Βεβαίως, ιδίως αυτό το breakfast εκεί εδώ, ναι. Ακριβώς. Ναι. Γενικότερα δεν είναι, δεν είναι το δύο άκρων τα πράγματα, δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανταλλακτικοί και να το δούμε όλα με τοπικά χαρακτηριστικά, εγώ θεωρώ. Και όχι μια οριζόντια σκέψη. Κύριε Μπακά, είστε και πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομισητών. Οι φοιτητές, οι νέοι που θα ξεκινήσουν τώρα τις σπουδές τους από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα βρουν εύκολα σπίτια? Ανάλογα την περιοχή, θα πούμε το εξής. Και σε τι τιμές? Σε τι τιμές. Όσον αφορά την Αθήνα, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Να θυμηθούμε ότι το 2018 και το 2019, 2018 μέχρι το 2017, πάρα πολλά ακίνητα στην Καλυθέα που ήταν κλειστά, ημιόροφοι, ισόγεια, ημιπόγεια, ακίνητα τα οποία δεν νοικιάζονταν ποτέ. Ακίνητα τα οποία ήταν της αξίας του 100%. Και μιλάμε και για μια περιοχή που έχει πάρα πολλά μέσα μαζικής μεταφοράς και την προτιμούσαν. Ακριβώς, και την επιλέγουν οι φοιτητές. Είναι κοντά η Πάντιος, είναι το Χαρακόπη Πανεπιστήμιο, είναι το Μοσκάτο που έχει διάφορες σχολές μαγειρικής τώρα πλέον που είναι στη μόδα. Γενικότερα, είδαμε ότι αυτά τα ακίνητα όλα νοικιάστηκαν πέρυσι και νοικιάστηκαν τιμές αυξημένες από την πραγματική τους αξία. Η φετινή αναζήτηση φοιτητικής στέγης όσον αφορά το νομό Αττικής και συγκεκριμένα την Αθήνα θα είναι δύσκολη, όπως και στα Χανιά. Η υπόλοιπη Ελλάδα δείχνει ότι οι τιμές θα είναι περίπου ίδιες με πέρυσι, με πτώσεις κατά κύριο λόγο στο νομό Αχαΐας στην Πάτρα, όπου θα υπάρχει μια πτώση των τιμών από την έρευνα που έχουμε ξεκινήσει ήδη να κάνουμε. Βλέπουμε μια πτώση των τιμών περίπου ακόμα και 20%. Δηλαδή, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, πάντα με τις γνώσεις που έχετε και ως πρόεδρος, όπως είπαμε, του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομισητών. Ένα διάρρη στην Καλυθέα, στην Αθήνα, Ζωγράφου, πόσο θα κοιμανθεί φέτος? Μπορεί να κοιμηθεί και σε 350 ευρώ. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι οι τιμές καθορίζονται από δύο βασικά στοιχεία. Από την ηλικία του ακινήτου, πόσο κοινό είναι το ακίνητο, από την προσβασιμότητά του σε μέσα μαζικής μεταφοράς και στον όροφο που είναι. Δηλαδή, αν δείτε αυτή τη στιγμή πιο πολλά ακίνητα που διατίθενται αυτή τη στιγμή προς μίσθωση, είναι ισόγεια ή ημιόροφη. Ξέρετε κάτι, να καταλάβει κανένα. Και να υποθέσω ούτε θέρμανση ούτε για αστείο. Να πούμε το εξής βασικό. Ζούμε σε μια χώρα που έχουμε να δούμε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, και όταν λέμε έντονη οικοδομική δραστηριότητα δεν εννοούμε ανακαινήσεις, αλλά νέες οικοδομές, 10 χρόνια. Αυτή τη δεκαετία, να υπολογίσει ο κόσμος, ότι έχουμε περίπου 50.000 κόσμο το χρόνο που αναζητεί κατοικία, πανελλαδικά, εκ των οποίων περίπου οι 20-25.000 είναι στο νομό Αττικής. Αυτοί οι 25.000 άνθρωποι δεν μπήκαν στη διαδικασία να αγοράσουν ακίνητα, διότι δεν υπήρχαν δάνεια από τις τράπεζες και δεν υπήρχαν και αποταμίευση όλα αυτά τα χρόνια. Άρα επέλεγαν πάντα τη μίσθωση. Η αγορά δεν έχει ακίνητα διαθέσιμα προς μίσθωση πλέον. Ταυτόχρονα με τη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία ήρθε και ουσιαστικά τράβηξε από την αγορά μας τα διαθέσιμα ακίνητα που είχαν παραμείνει.
Μάλιστα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή τις αυξητικές τάσεις συνεχώς στα ενοίκια για ακίνητα και πάλι που δεν πληρούν τις προδιαγραφές για τις τιμές που ζητούν οι ιδιοκτήτες. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κοντά στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ακούσαμε τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών. Η ώρα είναι 5:30. Θα κάνουμε μία.